Ζέσταμα, θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος κάνω όλες τις ασκήσεις μία φορά. Πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σηκώνω από πίσω, φέρνω μπροστά τους ώμους μου στα αυτιά και κάνω αυτή την κυκλική κίνηση. Δύο. Τρεις. Κάνω δέκα. Μετά πίσω. Όμως στα αυτιά και πίσω. Δύο. Τρεις. Κάνω πάλι δέκα. Σηκώνω χέρι μου. Μία. Δύο. Μία. Δύο. Αυτό είναι μία επανάληψη. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Δύο επαναλήψεις. Κάνω δέκα. Χέρι κάτω το ένα, πάνω το άλλο. Ένα, δύο, ένα, δύο. Αυτό είναι μία. Ένα, δύο, ένα, δύο. Κάνω δέκα. Λοιπόν, πάμε για τα πόδια μας. Ενώνω. Ενώνω. Περιστροφικές κινήσεις. Δέκα. Το αντίθετο. Δέκα. Οκ. Ανοίγω πόδια, χέρια στη μέση. 10. Το αντίθετο. 10. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τους παλμούς. Σχοινάκι. Όσο έχουν σχοινάκι μπορούν να πάρουν. Αλλιώς θα κάνουμε επιτόπια πηδηματάκια και θα κουνάμε και τους καρπούς. Βάζω στις μύτες, να μην ακούω κραδασμό. Μπορώ να κάνω 10 πηδηματάκια, να ξεκουραστώ λίγο, να χαλαρώσω. Να συνεχίσω. Οκ. 10 πηδηματάκια, ξεκουράζομαι. Προσπαθώ να φτάσω τα 10 σετ. Δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο. Το νούμερο 2. Εδώ θα κάνουμε 3 σετ, 3 ασκήσεις. Πρώτη άσκηση για το ζεσταμά μας. Όπως είμαι εδώ, πατάω τους παλάμους μου κάτω. Οκ. Και μετά προχωράω λίγο μπροστά 1-2. Ακουμπάω την κοιλιά μου, πόδια κοιλιά, στήθος. Σηκώνω στήθος, κοιλιά και φέρνω λίγα πίσω. Εδώ, ξανά από την αρχή. Σηκώνω. Πατάω χέρια. Ένα, δύο, πόδια, κοιλιά κάτω. Δεύτερη άσκηση. Ξαπλώνω τα πόδια κοντά στη λεγάδι μου, χέρια, κεφάλι ακουμπάει κάτω. Και πατώντας τα πόδια στο έδαφος γερά, σφίγγω τους γλουτούς και σηκώνω τη λεκάνη. Οκ. Τρίτη άσκηση. Έχοντας ένα σταθερό σημείο, παράδειγμα τον καναπέ μας σε μια καρέκλα, κάνω το εξής. Σηκώνω το ένα πόδι στον αέρα και το ίδιο χέρι πάω και στηρίζομαι μπροστά. Αυτό είναι μια επανάληψη και αλλάζω. Και αλλάζω. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Είναι 15 λεπτά AMRAP, που σημαίνει as many reps ή rounds as possible, όσους περισσότερους γύρους και επαναλήψεις προλάβω να κάνω στα 15 λεπτά. Επειδή υποτίθεται ότι είμαστε αρχάριοι ή έχουμε καιρό να κάνουμε προπόνηση, δεν θέλουμε να βιαστούμε, ούτως ή άλλως στα 15 λεπτά είναι αρκετός χρόνος για αυτά. Θέλουμε να εκτελούμε σωστά. Τρεις ασκήσεις. Η πρώτη είναι να σμπρώξω το βάρος μου, 5 κάμψεις. Η δεύτερη είναι να σηκώσω το βάρος μου με τα πόδια, καθίσματα. Οκ, θα δούμε τις παραλλαγές τους. Και η επόμενη είναι η κοιλιακή. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εύκολη παραλλαγή της άσκησης, της πρώτης άσκησης. Πρώτη άσκηση. Μπορώ να έχω ένα σταθερό σημείο, όσο πιο ψηλό είναι ή ακόμα και ο τείχος είναι πιο εύκολο, όσο πιο χαμηλώνω, δυσκολεύει. Οκ. Μια ενδιάμεση λύση είναι να έχω ένα σταθερό σημείο όπως ο καναπές μου ή μια καρέκλα, χωρίς ροδάκια. Λοιπόν, το σημαντικό είναι να έχω την πλάτη γνήσια και οι αγκώδεις μου να κλείνουν προς τα μέσα στην κάμψη, να μην ανοίγουν έξω. Όπως είμαι εδώ, έρχομαι χαμηλά και σμπρώχνω λίγο πιο γρήγορα βγάζοντας αέρα. Τι κάνετε? Δεύτερη άσκηση. Τα καθίσματα. Κάθισμα εκτελούμε.
δούμε κάθε φορά που σηκωνόμαστε και καθόμαστε σε μια καρέκλα, στο αμάξι μας ή οπουδήποτε. Λοιπόν, λίγο στα γρήγορα, τι προσέχουμε. Πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Βάρος σε όλο το πέλμα, κυρίως φτέρνες, θέλουμε να πατάνε φτέρνες. Κορμός, δεν σκύβω, είμαι καμαρωτός. Okay, εδώ. Και εδώ ό,τι ισχύει με τις κάμψεις, δηλαδή όσο πιο ψηλό είναι αυτό που θα ακουμπήσω, τόσο πιο εύκολο είναι. Όσο πιο χαμηλό είναι, είναι πιο δύσκολο. Οπότε αυτό το βλέπετε λίγο εσείς. Όπως είμαστε εδώ, μπορώ να βοηθήσω και με τα χέρια, να σηκωθώ. Okay. Μπορώ να το κάνω και χωρίς χέρια καλύτερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την όρθια θέση. Κάνοντας τη λεκάνη μας πίσω και φέρνοντας τα χέρια μπροστά, έχω ισορροπία. Το βάρος θέλουμε να είναι στις φτέρνες. Ξέρω ότι έχω το κάθισμα από πίσω. Okay. Και κάθομαι. Εδώ θέλουμε τα γόνατά μας να είναι έξω. Έξω. Okay. Σωστά, έξω στήθος. Τα χέρια εδώ όπως είχαμε για ισορροπία και βοηθάει ένα καλό κολπάκι. Είμαι σαν να θέλω να κάνω άλμα. Δηλαδή, κατεβάζω τα χέρια, σηκώνουμε. Αργά είναι ακόμα να κατεβαίνω, πιο γρήγορα ανεβαίνω. Κατεβαίνω, πιο γρήγορα ανεβαίνω. Τρίτη άσκηση, η κοιλιακή. Πόδια κοντά στη λεκάνη, ξαπλώνω πίσω. Αν μου βλέπετε. Ξαπλώνω πίσω. Χέρια πίσω το κεφάλι και σηκώνω λίγο το κεφάλι μου και λίγο την πλάτη. Λίγο την πλάτη. Ελεγχόμενα, δεν θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα. Αργά και σωστά.